Ώρα 9 και μισή το πρωί στον χώνορο πεδίου. Σιτηρά και άλλες καλλιέργειες όπως λάχανα, κουκιά, ρεβίθια, σπανάκι, τριφύλλι και όχι μόνο έχουν βυθιστεί κάτω από τόνους νερού όπως και αποθήκες με προϊόντα, εργαλεία και μηχανήματα. Μεγάλες σε μια συναγωγική παραγωγή. Βεβαίως. Μεγάλη. Σιτηρά και αποθήκες. Ναι, τα πάντα. Βλέπετε εδώ ότι είναι όλα λιμάνι. Μεγάλη καταστροφή για εσάς. Ναι, βεβαίως, μεγάλη. Τι πάρετε τη ζημιά εσείς, τη δικιά σας. Εγώ εδώ κάτω που έχω 90%, να μην σου πω 100%, 90% σίγουρα. Τα μεγάλα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί είναι στα σιτηρά και στις αποθήκες των παραγωγών που έχουν μέσα προϊόντα, έχουν μέσα τις υποδομές τους, τα εργαλεία τους, στις οποίες δεν μπορούν να προσεγγίσουν καθόλου. Απεγνωσμένοι αγρότες αντικρίζουν τη μεγάλη καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή, μεγάλο νερό, μεγάλη χιονιά και μέσα έχουν καταστρέψει. Τα σιτηρά, όλα. Και οι αποθήκες. Όλα, τα πάντα, όλα. Εγώ την επιλογή πάρω 40.000 ευρώ. 40.000, τόσο μεγάλη ζημιά. Πολύ μεγάλη ζημιά, ναι. Πόσα στρέμματα. Πάμε 40. Τα συγκεκριμένα που έχουν πλημμυρίσει, λογικά όσα έχουν φυτρώσει θα πηγούν. Είναι πάπα. Τώρα με τις αποθήκες, λογικά δεν έχουν οι άνθρωποι μέσα πατάτες και άλλα πράγματα θα έχουν χαλάσει. Έχουν καταστραφεί όλα. Εσείς έχετε περιούσα εκεί στο κάπο. Πώς δεν έχω. Τα σιτηρά, τα όσπρια, όλα αυτά, κουτιά, τέτοια πράγματα έχουν καταστραφεί τα πάντα. Μια πολύ δύσκολη χρονιά φέτος. Πολύ, πάρα πολύ δύσκολη. Το νερό ξεπερνά τα 4 μέτρα στο ύψος της γέφυρας του χώνου με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Γιάννη Στεφανάκη να παρακολουθεί συνεχώς τη στάθμη του νερού. Είναι σε ισχύ η απαγόρευση εισόδου στον κάμπο του Οροπεδίου Λαστείου. Καθώς το νερό έχουμε υπολογίσει περίπου 10 πόντους κάθε 3 ώρες ότι ανεβαίνει η στάθμη του, παρόλο που από Σελέμης τραβάει γύρω στα 75.000 κυβικά την ώρα. Παρά το κίνδυνο που εγκυμονεί στην περιοχή, ο οδηγός, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός, κινείται στους πλημμυρισμένους δρόμους σε μια προσπάθεια να προσεγγίσει τις καλλιέργειές του. Επικίνδυνα είναι, μπορεί να γυρίσει πίσω. Θα δω. Εγώ ήρθα τώρα για να δω εδώ στα χωράφια μου τι θα γίνεται. Ενώ η ανησυχία είναι μεγαλύτερη για το τι θα συμβεί με το ποταμό Χαυγά μετά το λιώσιμο του χιονιού στο οροπέδιο Καθαρού. Εάν σταματήσει να χιονίζει και βρέξει, θα λιώσουν και εκεί τα χιόνια. Αν κατεβεί ο ποταμός και δεν έχει προλάβει ο Αποσελέμης να απορροφήσει αρκετές ποσότητες από αυτό το νερό που βλέπουμε εδώ, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και στα σπίτια και στις υποδομές. Νερό, το χιόνι μαζί. Λυμνώνε, γεμίσαν τα ράτσες. Και νερό και αυτό. Όλοι οι τύχοι είναι επικίνδυνοι να πάνε κάτω. Το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο στον Άγιο Γεώργιο πλημμύρισαν, ενώ προβλήματα καταγράφονται σε σπίτια, σε αγροτικούς δρόμους και στον βιολογικό καθαρισμό, σύμφωνα με τον Γιάννη Στεφανάκη. Προβλήματα έχουν παρουσιαστεί σε σπίτια, στο χωριό Λαγού, στο Τζερνιάδο, εδώ στο κάτω μετόχι. Έχει πλημμυρίσει ένας βιολογικός με αποτέλεσμα να γίνεται αντιστροφή των λιμάτων. Η αγροτική οδοπία έχει καταστραφεί εντελώς. Και η πλημμύρα έχει υπολογιστεί ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από όταν πέρυσι, το Μάρτι που είχαμε. Ναι, πολύ μεγαλύτερη.